Πάμε τώρα στα καλά νέα, διότι μας έρχονται από τον αθλητισμό για μία ακόμη φορά ευτυχώς. Είναι ο Στίβος της Αλεξανδρούπολης, ο οποίος και πάλι επρώτευσε. Είναι οι πρωτιές του Πρωτέα. Όνομα και πράγμα δηλαδή. Να καλησπερίσουμε αμέσως τον κύριο Χρήστο Δελιτζόγλου, ο οποίος είναι ο προπονητής του Πρωτέα. Καλησπέρα κύριε Δελιτζόγλου. Καλησπέρα σας. Μαζί μας είναι και ο Δήμος. Ο Δήμος ο Τυρεκίδης, ο οποίος είναι αθλητής του Πρωτέα και είναι το χρυσό μετάλλιο του Πρωτέα, έτσι. Ο χρυσός Δήμος. Σωστά. Ο χρυσός, ναι. Κύριε Δελιτζόγλου, να ξεκινήσουμε από εσάς. Πρόκειται καταρχάς για αγώνες Παμπέδων Πανκορασίδων που έγινε πριν από λίγες μέρες στη Θεσσαλονίκη. Συμμετείχαν 5 αθλητές του Πρωτέα, 2 διακρίσεις. Σωστά. Το σκορ είναι πολύ καλό, 5-2, σωστά. Σωστά. Δύο μετάλλια είχαμε στον ακοντισμό. Ένα ήταν το χρυσό του Δήμου με πολύ καλή επίδοση επίσης, και αυτό είναι σημαντικό. Ναι. Και το ασημένιο μετάλλιο, η δεύτερη θέση στον ακοντισμό πάλι από τη Δήμητρα Τιντέρου. Επίσης πολύ σημαντική ελπίδα και η Δήμητρα, έτσι. Επίσης πολύ σημαντική ελπίδα και πιστεύω και στα δύο παιδιά αυτά, γιατί έχουν και πολύ καλά στοιχεία και έχουν πολύ δρόμο μπροστά τους ακόμα για να δουλέψουν. Δήμο, πώς τα κατάφερες, επειδή έχεις καλό προπονητή, επειδή είσαι επίμονο αθλητής εσύ, επειδή, ξέρω εγώ, βοήθησε και ο καλός μας ο καιρός. Ο προπονητής φυσικά και βοηθάει, ναι. Αλλά και το παλέψαμε πολύ το ακοντισμό, ναι. Και κάνουμε καλή επιδόηση. Δήμο, πού αθλείς συνήθως? Στο στάδιο Φώτης Κοσμάς. Στο στάδιο Φώτης Κοσμάς. Εκεί οι συνθήκες είναι ικανές, είναι αυτές που θα ήθελες ή θα ήθελες? Όχι, είναι πολύ καλά και το έχω συνηθίσει. Ναι. Και εντάξει, πολύ καλό. Τι εννοεί η κύριε Δελιτζόγλου όταν λέει είναι πολύ καλά, αν και το έχω συνηθίσει? Υποκρύπτει κάτι μου φαίνεται αυτό, έτσι. Λοιπόν, εντάξει, έχουμε κάποια πράγματα, αλλά σίγουρα θα μπορούσαμε να έχουμε και κάποια παραπάνω. Ναι. Και πιστεύω ότι αν συνεργαστούμε με τους υπεύθυνους, μπορούμε να κάνουμε 2-3 παρεμβάσεις πολύ καλές που θα ωφελήσουν. Τι χρειάζεται ακριβώς? Όλο τον κόσμο, ας πούμε, στο στάδιο. Για να έχουμε και άλλους χρυσούς δήμους. Ναι. Τι πρέπει να γίνει? Ένα πράγμα που πρέπει να γίνει, ας πούμε, κάποια στιγμή που το έχω εγώ στο μυαλό μου, ας πούμε, και θα ήθελα να γίνει, να αυτή η αίθουσα των Βαρών που είναι κάτω στο υπόγειο, στο κέντρο νεότητας από κάτω, ναι. Πρέπει επιτέλους κάποια στιγμή να ανέβει στην επιφάνεια, στο φως της ημέρας, και να γίνει μια αίθουσα καλύτερη, αξιοπρεπής, πιο καθαρή, για να είναι όλα πολύ καλύτερα, ας πούμε. Μια παρέμβαση πολύ καλή θα ήταν αυτή, ας πούμε. Μάλιστα. Δήμο, θα ήθελες και άλλοι φίλοι σου να ασχοληθούν με τον Στίβο? Έχεις φίλους σου που ασχολούνται με τον αθλητισμό ειδικότερα? Φίλους δεν έχω, αλλά έχω γνωρίσει πολλούς. Ναι, έχεις κάνει φίλους σου εξαιτίας μέσα στον αθλητισμό. Ναι, ναι. Όχι, εννοώ φίλους σου, συμμαθητές σου, οι οποίοι δεν ασχολούνται αυτή τη στιγμή με τον αθλητισμό, αλλά θα ήθελες να τους πείσεις να ασχοληθούν. Θα ήθελα κιόλας, καλά θα ήταν, ναι, να ασχοληθούν, γιατί κάνει και καλό. Ναι. Αλλά εντάξει. Το προσπαθείς, τους το λες, αλλά δεν τα καταφέρνεις? Τους λέω και έχω σαν πρότυπο, ναι, που ότι βγήκα πρώτος στην Ελλάδα, ναι, και το σκέφτονται πολύ. Μάλιστα, το σκέφτονται πολύ. Το σκέφτονται. Το γεγονός ότι αναδείχθηκες πρώτος αθλητής στην Ελλάδα. Στους, ναι, αγώνες Παμπέδων Πανκορασίδων, όπως είπαμε, που έγιναν στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Για σένα, τι στόχο επόμενο βάζει? Όπως είπα, δεύτερος στόχος είναι να περάσω το ατομικό ρεκόρ του κυριού μου, ναι, του Χρήστου. Ναι. Και μετά, εντάξει, πάμε και σε άλλους αγώνες εξωτερικό και συνεχίζουμε. Τι διαφορά έχει δάσκαλος και μαθητής, κύριε Δελιτζόγλου, για πέστε μας, τι είναι πολύ ψηλός ο στόχος που έχει βάλει ο Δήμος? Λοιπόν. Και δύσκολος. Θέλει δουλειά ακόμα, όπως είχα πει και παλαιότερα. Εμένα η ευχή μου είναι τα παιδιά να συνεχίζουν να προπονούνται για αρκετά χρόνια, και από εκεί και πέρα φυσικά ο προπονητής θέλει οι αθλητές του να σπάνε τα ρεκόρ του, ας πούμε. Αυτός είναι ο στόχος. Να γίνουν οι μαθητές καλύτεροι από το δάσκαλο. Να γίνουν οι μαθητές καλύτεροι από το δάσκαλο, ναι. Αυτό είναι το ζητούμενο, για να γινόμαστε συνεχώς καλύτεροι, να μην μένουμε πίσω. Ο δάσκαλος ό,τι έκανε σαν αθλητής. Σωστά. Κύριε Δελιτζόγλου, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Σε σένα, Δήμο, σε ευχαριστούμε που μας έκανες για μια ακόμη φορά περήφανος. Ευχαριστούμε και εμείς πολύ. Να είστε καλά.